Νίκο Παπαδόπουλο, τι πιστεύεις εσύ γι' αυτό? Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι πιστεύω πάνω σε τι? Έχει λέει φίλους, λέει Θεσσαλονίκη, λέει Ήβης, θα τον ενημερώσουν. Το like. Λοιπόν. Τι γίνεται, Νίκο, μέχρι να βρούμε τον, μέχρι να συνδεθούμε με τον Χρύσανθο που είναι στο Τελαβίβ. Δώσ' μας τα τελευταία νέα. Έφτασε νομίζω η αποστολή, έτσι? Έφτασε η αποστολή, στο ξενοδοχείο είναι ήδη. Θα στα πει και ο Χρήστος από εκεί πιο αναλυτικά. Το απόγευμα υπάρχει συνέντευξη τύπου 6.30 ώρα του Μπούργος. Θα την ακούσουμε, ναι. Και ενός ποδοσφαιριστής της ομάδας, την ακούσουμε εντός ζωντανά. Και 7 η ώρα είναι η προπόνηση της ομάδας στο Bloomfield. Τελευταία, έτσι πιο χαλάρη. Ναι, γιατί ναι, ο Άρης ό,τι δουλειά είχε να βγάλει και ό,τι δοκιμές είχε να κάνει ο Μπούργος θα έκανε τις τελευταίες μέρες στο Ρήσιο. Θα κάνει και μια τελευταία χαλαρή προπόνηση, λίγο να μπει στο κλίμα του γηπέδου που θα αγωνιστεί αύριο, βέβαια, εντάξει, με πολύ περισσότερο κόσμο αύριο. Ναι, ναι. Και να ολοκληρώσει και κάπως έτσι την προετοιμασία του για το μάτς με την Μακάμπη. Υπάρχει μια αισιοδοξία γενικά στον Άρη για το αυριανό παιχνίδι και αποτυπώθηκε νομίζω και στις δηλώσεις που ακούσαμε νωρίτερα από τον Λιτερζή. Ο Άρης πάει για την νίκη και υπάρχει αυτή η αισιοδοξία γιατί εδώ και πάρα πολλές μέρες γίνεται το διάβασμα της Μακάμπη. Λίγα 24 ώρα μετά το πρώτο μάτς με την Κόμελ, εκείνο το 5-1, όπως είπε και ο κ. Στερζής, βοήθησε τον Άρη να μπει από νωρίς σε μια διαδικασία scouting των Ισραηλινών και να τους ξεψαχνίσει αρκετά καλά, ώστε να ξέρει τι θα αντιμετωπίσει, ποια είναι τα προτερήματα της ομάδας του Ήβιτς και ποια είναι τα μειονεκτήματα στα οποία ο Άρης θέλει να χτυπήσει. Έχει αποφασίσει, όπως είπε κιόλας ο Έλληνας τεχνικός. Για την ενδεκάδα, ναι. Για την εντεκάδα, τώρα μου δείχνουν τις αποδόσεις για το αυριανό μάτς. 2-30 Μακάμπι, 3 ο Άρης και 3-30 το Χ. Μάλιστα. Καλό το Χ. Εντάξει, ναι, καλό το Χ. Ισορροπημένες γενικά. Εντάξει, φαβορεί η Μακάμπι λόγω έδρας, αλλά και πάλι όχι με χαμηλή απόδοση. Δηλαδή το 2-30 είναι ψηλό. Βέβαια. Σημαίνει ότι ο Μπουκ το βλέπει ψηλομοιρασμένο το παιχνίδι. Με λίγο έδρα. Και είναι και φυσιολογικό κιόλας. Ο Μπούρος έχει κατασταλάξει όντως στην εντεκάδα. Εντάξει, δεν μας έκανε σοφότερες με αυτά τα οποία έδειξε στις προπονήσεις τις τελευταίες ημέρες. Ναι. Αυτά τα ένα-δύο ερωτηματικά που είπαμε και χθες, εγώ νομίζω ότι περισσότερο ένα είναι πλέον. Το αν δηλαδή θα χρησιμοποιήσει τον Ματέο ή θα διατηρήσει τον Πάλμα στην αρχική εντεκάδα. Ο Μαντζίνι έχει ένα ξεκάθαρο προβάδισμα ένα του Καμάτσο για να ξεκινήσει το αυριανό μάτς. Ο Γκρέι στην κορυφή της επίθεσης, ο Ιτούρμπε θα βγει την εντεκάδα όταν φύγει ο Μπούρος από τον Άρη. Πίσω στην άμυνα Κουέσα στο τέρμα, ο Μπακατά με τον Πύρης Μαστάκρα της άμυνας, ο Φαμπιάνο με τον Μπράμπερ του Στόπερ. Στα χαφ, αν δεν γίνει η μεγάλη έκπληξη, θα τη χαρακτηρίσω με τον Ματέο δίπλα στο του Κουρέ, θα δούμε τον Ταμπό του Κουρέ που είναι και το πιο λογικό, ναι, το πιο ορθολογικό ποδοσφαιρικά, να το πω έτσι. Και περιμένουμε αύριο να δούμε αν θα διατηρήσει το Πάλμα που είναι σε καλή κατάσταση, αυτό έδειξε και στα παιχνίδια με την Κούμελ, ή αν θα πάει στην επιλογή του Ματέο που του προσφέρει άλλα πράγματα. Νομίζω ότι ο μοναδικός λόγος που ίσως το σκέφτεται ακόμα για τον Αργεντινό είναι το ότι απουσίαζε από τα μάτια με την Κόμελ και δεν έχει τον αγωνιστικό ρυθμό που είναι το Πάλμα, για παράδειγμα. Έχει πρει καματέα αυτή την καλή εικόνα στο διάστημα του βασικού σταδίου της προετοιμασίας και του προσφέρει και μια άλλη τακτική πειθαρχία μέσα στο γήπεδο, προσφέρει ίσως και περισσότερα τρεξίματα πίσω στην άμυνα, τα οποία θα τα χρειαστεί ο Άρης απέναντι στην Μακάμπη και ίσως γι' αυτό ποντάρει λίγο παραπάνω στον Αργεντινό. Θα δούμε τελικά αύριο, λίγο πριν το μάτς, αν θα επιλέξει τον Γκαρσία ή αν θα πάει θα διατηρήσει τον Λουίς Πάλμα στο αρχικό σχήμα. Το 4-2-3-1 πάντως, ναι, θα το δούμε πιο έντονα σε σχέση με τα μάτς με την Κόμελ στο αυριανό παιχνίδι. Είναι πιο ορθολογικό, είναι και ένα πιο ισορροπημένο σύστημα και το χρειάζεται ο Άρης απέναντι σε μια Μακάμπη που γενικά με τον Ήβιτς γεμίζει πολύ τον άξονα της. Η Μακάμπη τώρα μόνο το Ζάχαβη έχει, να έχουμε την προσοχή μας. Έχει και άλλους καλούς παίκτες. Ο Ζάχαβη δεν νομίζω να παίξει βασικός αύριο. Οχ! Δεν νομίζω να παίξει. Έχει επιστρέψει, αλλά δύσκολα, ναι, για δεκάδα. Δύσκολα για δεκάδα. Θα είναι στην αποστολή των Ισραηλινών. Για το δεύτερο μάτς τον έχει περισσότερο στο μυαλό του Ήβιτς ως βασικό. Ο αγαπημένος μας ο Κούβας, ο δεξιός εξτρέμ, είναι ένας παίκτης που πρέπει να προσέξει. Ο Κούβας, έχει και τον Γιωβάνοβιτς μπροστά, αλλά του Πιέριτσα η άλλη επιλογή στο φόρ είναι και αυτός μια πολύ καλή περίπτωση ποδοσφαιριστή. Ο Άρης γενικά ξέρει ότι πρέπει να πάει σε ένα παιχνίδι υπομονής. Δεν περιμένουμε έναν Άρη ο οποίος θα ανοιχτεί τόσο πολύ. Περιμένουμε όμως έναν Άρη ο οποίος θα πιέσει αύριο κατά διαστήματα. Θέλει να πιέσει στο παιχνίδι της Μακάμπη, γιατί έχει τα θεματάκια της λίγο σε αυτό το ξεκίνημα της φετινής σεζόν. Και με την συνοχή της, όχι τόσο ότι έχει να κάνει με τα πρόσωπα, αλλά
στην φιλοσοφία του Ήβιτ, στην οποία καλούνται να προσαρμοστούν οι ποδοσφαιριστές της Μακάμπι. Ο Άρης με πολλούς παλιούς στην εντεκάδα, όπως αναμένεται αύριο, ποντάρει στη δική του ομοιογένεια και ποντάρει και στα τρεξίματά του ως ομάδα. Εντάξει, θα πάει, εγώ νομίζω ότι και με το Χιο Άρης ικανοποιημένος θα είναι. Εννοείται. Ο κύριος Φερδίς είπε ότι πάμε για την νίκη. Το ιδανικό θα είναι ο Άρης να κερδίσει, αλλά νομίζω ότι και με την ισοπαλία ο Άρης κρατάει την τύχη του στα χέρια του. Μάλιστα, ωραία. Ενώ πιστεύω δεύτερο αγώνα στο Βικελίδης. Νίκο, πες αλεύρι. Γεια σου, Χρύσανθε. Γεια σου, Χρύσανθε. Γεια σου, παιδιά. Τι γίνεται, Χρύσανθε, φτάσατε? Φτάσαμε. Μισό λεπτό να βάλω και τα ακουστικά μου. Πολύ ωραία περνάμε εδώ στο Ισραήλ. Έχει ζέστη? Έχει πάρα πολύ ζέστη, παιδιά. Υγρασία? Και δεν είναι ότι έχει πάρα πολύ ζέστη. Εντάξει, υπήρξε μια μίνι ταλαιπωρία, είναι η αλήθεια. Ναι. Δεν ξέρω, μέχρι τώρα καταρχήν ακούγομαι καλά, γιατί συνδέθηκα και μένα. Αρκετά καλά, ναι, αρκετά καλά. Ωραία, ωραία, ωραία. Είναι λίγο χύμα. Γιατί? Οι φίλοι μας εδώ. Είναι λίγο χύμα, ρε παιδί. Εντάξει, στο ξενοδοχείο ήρθαμε τώρα 70 άνθρωποι. Ναι. Δεν είχαν τίποτα έτοιμο. Δεν ήταν κανένας. Και το καλύτερο από όλα, φυσικά, εντάξει, παίρνω εγώ, αναλαμβάνω φυσικά, γιατί όλα τα ονόματα τα είχαν Δημήτριος και Κωνσταντίνος. Τα πρώτα, ναι, τα πρώτα τα κάνουν τελευταία και τα τελευταία πρώτα. Μπράβο, ναι, οπότε ψάχνανε να βρουν ποιο είναι το δωμάτιο του Δημήτριου και ποιο του Κωνσταντίνου. Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, μου δίνει εμένα ένα δωμάτιο που έχω μείνει τελευταίος για να εξυπηρετήσω το λαό του Άρη. Και πηγαίνω στο δωμάτιο, βάζω την κάρτα, ανοίγω και βλέπω μέσα έναν κύριο και μια κυρία. Hello, how are you? Οι οποίοι ήταν Κώστα στο κρεβάτι τους. Και σε πε... Αλήθεια. Ευτυχώς ήταν δίπλα η καμαριέρα. Και λέει, oh, sorry, mistake. Τι mistake? Ταξιδιωτική εμπειρία. Κατεβαίνω πάλι κάτω, λέω, okay. Πολύ ωραία πέρα. Θα με έφερνε κιόλας αυτό, σαν και εντάξει. Τον είχα, νομίζω. Αλλά εντάξει. Τέλος πάντων, και μόλις μπήκα στο δωμάτιο, δεν έχει ένα λεπτό. Okay. Πάρα πολύ ωραίο δωμάτιο. Απέναντι έχει και πολύ ωραία θάλασσα. Βλέπω εγώ θέα. Α, βλέπεις φοίνικες και τέτοια που έχει, Έχω, ναι. Είμαι ακριβώς στη θάλασσα μπροστά. Δηλαδή το μαγιό μου το έχω πάρει και θα πάω να κάνω μπάνιο. Να πας, εννοείται. Δηλαδή η θάλασσα είναι ακριβώς μπροστά. Δηλαδή θα στείλω φωτογραφίες να δείτε. Εντάξει, δεν έχει, αντί να έχουν πισίνες, εντωμεταξύ αυτοί έχουν ατομικές πισίνες. Έχει και 20 σαμπανιέρες εκεί πέρα, βλέπω εδώ πέρα. Είναι ξαπλώστα και μπαίνουν εκεί μέσα, σαν έτσι. Ναι. Λίγο περίεργο, λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά παιδιά, εντάξει, τώρα θα μου πεις, ήρθαμε από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο. Θα τα μάθεις και περάσαμε λίγο, ναι, από την Μοναστηρίου πριν από 50 χρόνια. Είναι η πόλη, δηλαδή, μέσα. Κάτι κτίρια απαρχαιωμένα. Εντάξει, ρε Χρυσάθε, στη Μέση Ανατολή είσαι. Στη Μέση Ανατολή είσαι, εντάξει. Ποια Μέση Ανατολή, ρε φίλε, είναι δυνατόν? Τέλος πάντων. Καταρχήν στην πλευρά που είσαι εκεί, από εκεί από τα ξενοδοχεία, εκεί είναι η καλή πλευρά, η μοντέρνα. Εδώ που φτάσαμε τώρα, ναι, αλλά περάσαμε μέσα από όλη την πόλη. Την πλέμπα. Ναι, εντάξει. Μέσα Ανατολή, σε Τελ Αβίβ. Εμένα θα με επιτρέψει να σα αφήσω, παιδί, συγκλονιστεί για το δράμα του Χρήστου που ακούω αυτή τη στιγμή. Ναι, πραγματικά, πραγματικά. Εντάξει, Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. 35 βαθμούς. Να είσαι καλά. 35 έχει τώρα? Έχει 35 βαθμούς. Εντάξει, και σε εμά εδώ έχει 31. Αλλά νιώθεις ότι είναι 45. Ναι, έχει υγρασία αρκετή. Κολλάνε πάνω σου τα ρούχα αυτά κτλ. Και βέβαια, μπαίνει στο δωμάτιο να πιει νερό και είναι sparkle του πετρελαίου. Ναι, όντω αυτό το έπρεπε να το ζητήσετε αυτό. Still water να πείτε. Still. Τι να ζητήσουμε εδώ, στο δωμάτιό μα ήταν ο άλλο με την άλλη και βγάζει τα μάτια του. Εσύ πήγε στο δωμάτιό τη, όχι στο δωμάτιό σου. Όχι, όχι. Στο δωμάτιο έκανα λάθο από τη ρεσεψιόν. Κατέβηκα κάτω και μου το αλλάξανε. Σε πήγανε στο δωμάτιό του. Αντί να με βάλει να γράψει 14-20 στο. Ναι, έγραψε 14-21. 26. Εντάξει. Ναι, αλλά η κάρτα άνοιγε το δωμάτιο, Κώστα. Φαντάσου. Στην ξεκλείδωσε από εκεί. Στο βράδυ να μπει κανένα εδώ μέσα. Στην ξεκλείδωσε το σύστημα εκεί, μπερδεύτηκε. Έγινε διπλό λάθος, δηλαδή. Στο αεροδρόμιο είσοδος.
Εντάξει, ήταν, είναι λίγο αυστηρά. Έχουν κάτι περίεργα καρτελάκια κτλ. Ναι. Που βγαίνει, βάζει το διαβατήριο σου εκεί πέρα σε ένα περίεργο σε μια περίεργη κατάσταση. Είναι καινούριο αυτό, είναι το σύστημα. Και σου βγάζει ένα χαρτάκι το οποίο έχει τη φάτσα μου που είμαι σαν τρομοκράτης. Ναι. Που γράφει τι ώρα μπαίνω, τι ώρα κάνω, από πού μπαίνω και ότι μπορώ να μείνω, λέει, μέχρι τις 3 Νοεμβρίου του 2022. 3 εδώ. Νοεμβρίου, 3 Αυγούστου. Ναι, τρίμηνη βίζα, τουριστική. Μπράβο. Δεν μου επιτρέπει να δουλέψω. Όντως. Ναι, έτσι λέει, not permitted to work. Άρα εγώ τουρίστας. Ναι, σήμερα και αύριο. Τουριστική βίζα έχεις τώρα, ναι. Ωραία. Border control clearance και τέτοια. Μια χαρά. Το όνομά μου σωστά το έχει. Ωραία. Λοιπόν, με την ομάδα πέταξε βέβαια και αρκετά καλός αριθμός φιλάθλων, έτσι, από ό,τι βλέπω φωτογραφίες. 70. Έχει... Εμείς με τον κόσμο είμαστε. Ναι. Οι δημοσιογράφοι είμαστε με την ομάδα, με τον κόσμο είμαστε. Σε άλλο ξενοδοχείο είναι η ομάδα. Και σε άλλο, ναι, σπέδα, εντάξει, ναι. Με τον Θόδωρο Καρυπίδη, ο οποίος το πρωί μάλιστα είχε και έναν αγκαλισμό εκεί με τον Ερμάν Μπούργος. Δεν ξέρω αν σχολιάσαν για τη Μακάμπη, για την Ίση ή οτιδήποτε άλλο. Η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ άτυχος ο Άρης στην κλήρωση που τον, με την Ίση. Για την επόμενη φάση, αν με το καλό περάσει από τη Μακάμπη. Mm-hmm. Γιατί έπεσε με, νομίζω, με μία, αν όχι την καλύτερη, σίγουρα έπεσε με την αδύναμη, η οποία είναι η πιο δυνατή από όλες τις δυνατές. Δηλαδή, εντάξει. Παρ' όλα αυτά, να τη βάλουμε στην κουβέντα τιμή, αφού πρώτα ο Άρης καταφέρει να περάσει από τη Μακάμπη. Δεν είναι εύκολο, είναι 50-50, είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και η Μακάμπη. Νομίζω ότι αυτό που έδειξε η Μακάμπη Χάιφα με τον Ολυμπιακό φανερώνει και ότι το ποδόσφαιρο του Ισραήλ δεν είναι όπως θεωρούν κάποιοι, όπως ήταν πριν από κάποια χρόνια. Έχει δυναμώσει αρκετά, έχει παίκτες καλούς, μεταγραφές. Πλέον μπορούν και δίνουν συμβόλαια ανάλογα των συμβολέων που έχουν οι ελληνικές ομάδες. Αυτό μπορεί να το δείτε και από την παρουσία του Σούντγκρεν, που βρήκε ένα συμβόλαιο μεγαλύτερο σε σχέση με αυτό που έπαιρνε στον Άρη. Όχι βέβαια τα χρήματα που ζητούσε από τον Άρη. Στον Άρη όμως αμείβονταν με γύρω στα 220-230 χιλιάρικα. Ναι. Εδώ βρήκε 3-3,5. Από τον Άρη ζητούσε 4-4,5. Εντάξει. Okay, είναι μια αύξηση λογική για μια ομάδα μάλιστα που παίζει προκριματικά Champions League. Από εκεί και έπειτα νομίζω ότι και η Μακάμπη έχει καλές μονάδες, έχει καλούς ποδοσφαιριστές. Ο Ζάχαβη η τελευταία προσθήκη είναι αυτή που κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση. Δεν θα παίξει, λέει ο Νίκος, δεν θα παίξει. Είναι στην αποστολή. Θα παίξει, λέει, μπορεί αλλαγή. Τον ετοιμάζει, λέει, για το δεύτερο. Εντάξει. Καλά, τώρα εντός έδρας και δεν θα παίξει ο καλός. Ήταν τραυματίας. Ήταν τραυματίας, και μπήκε, ναι, πριν μια εβδομάδα. Α, βλέπω και το γήπεδο από εδώ που είμαι. Α, πολύ ωραία θέα έχω. Βέβαια. Στο 14ο όροφο, Κώστα. Βέβαια. Και βλέπω το γήπεδο ακριβώς μπροστά μου. Ωραία. Μια χαρά. Και μπροστά σου έχεις τη θάλασσα. Μπορεί και να μείναμε στο ξενοδοχείο, αλλά όλα ίδια είναι τώρα εκεί. Όλα σειρά είναι. Ένα brown μένω, κάτι τέτοιο. Όλα έχει σειρά. Το ένα δίπλα στο άλλο. Ένα είναι όλα σειρά. Α, έχεις έρθει, Ισραήλ. Βέβαια, Μακάμπι Ηρακλής. Δεν μου λες, μπάνιο, ναι, κάνουν τώρα στην παραλία. Ναι. Κάνουν. Κάνουν, ναι. Όχι πολύ. Δεν βλέπω πολύ κόσμο. Δεν είναι σαν τη Χαλκιδική. αλλά κάνουν. Είναι και καθημερινοί. Δουλεύουν και εκεί. Ναι. Είναι τεράστια η παραλία εδώ μεταξύ. Πραγματικά. Τελαβίβα. Όχι, από ό,τι μου είπε, ένας εκεί στη Δεσσευκή που περίμενα, σου περίμενα για την αλλαγή του δωματίου. Ναι. Και το ρώτησα. Μου είπε ότι δουλεύουν, σταματάνε ένα συγκεκριμένο δίωρο. Πηγαίνουν απέναντι, κάνουν μπάνιο, ξαναγυρνάνε στη δουλειά τους, έχουν λαπάκια εκεί και τα λοιπά, ξαναντύνονται κανονικά και... Α, τώρα βλέπω, κάνουν ηλιοθεραπεία όμως, Κώστα. Α, Χρήσανθε, κάνουν ηλιοθεραπεία, μπράβο. Μπράβο τις κυρίες, κάνουν ηλιοθεραπεία. Μπράβο στον ήλιο, μπράβο στον ήλιο που υπάρχει. Που τις βλέπει όλες εννοείς. Μπράβο στον ήλιο, ναι, βέβαια. Εντάξει. Τώρα για την ομάδα, άλλο στοιχείο, έχουμε την προπόνηση το απόγευμα. 6,5 ώρα Μπούργος, να δούμε και λίγο τις συνθήκες στο γήπεδο, ναι, τα Wi-Fi και τα λοιπά. Ελπίζω να είναι ανάλογη η κατάσταση, ναι, της διαδικασίας διαπιστεύσεων, η οποία ήρθε ηλεκτρονικά στο κινητό μου. Άρχισε κατευθείαν, ναι. Ήρθε ηλεκτρονικά στο κινητό μου, σε μορφή PDF και τα λοιπά. Πολύ ωραία, ούτε χαρτάκια, ούτε οτιδήποτε. Πας εκεί, κωδικός, τη δείχνεις, περνάς με το κινητό σου, όλα μια χαρά. Καλά, Μακάμπης, ρε φίλε. Μακάμπης. Λοιπόν. Μάλιστα. Για τα αγωνιστικά είπαμε με τον Νίκο. 6,5 ώρα Ερμάν Μπούργος. 7 η ώρα η προπόνηση του Άρη
το πρώτο τέταρτο είναι ανοιχτό και για τους εκπροσώπους του τύπου. Τα αγωνιστικά σας τα είπε, όπως είπες και εσύ ο Νίκος. Εντάξει, υπήρξε μια μικρή ταλαιπωρία στο ταξίδι, όχι στην πτήση κτλ. Ήταν μια δύο ώρη πτήση, οκ, η τσάρτερ είναι. Μια χαρά οι ποδοσφαιριστές. Το γεγονός ότι ήμασταν περίπου μια μισή ώρα στο αεροδρόμιο μέχρι να μπούμε στο πούλμα για να φύγουμε. Και χωρίς να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο. Απλά καθόμασταν εκεί και περιμέναμε. Του Τελ Αβίβ. Ακριβώς δεν ξέρω. Του Τελ Αβίβ. Του Τελ Αβίβ, ναι. Άρα δεν είχε έρθει το πούλμαν. Δεν είχαν στείλει αυτό το πούλμαν νωρίς. Και ήταν αλλού από εκεί που μας είχαν στείλει. Αυτό κάτι, για να περιμένουμε. Κάτι έγινε, ναι, κάτι έγινε. Μάλιστα. Το πούλμαν εντωμεταξύ, το οποίο ήταν πούλμαν της Μακάμπη που πήρε τον Άρη. Άρα ωραίο. Απ' έξω όλο ντυμένο Μακάμπι και τέτοια πράγματα. Μάλιστα, ωραία. Πολύ ζέστη, πολύ ζέστη. Δεν ξέρω. Εντάξει, τώρα, στο Ισραήλ είσαι, λογικό είναι. Πώς αντιμετωπίζετε, ναι, μου θυμίζει πολύ πάντως η όλη φάση Λάρνακα. Ναι, έτσι όντως. Έχουν κοινά στοιχεία. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Στρατιώτες και τα λοιπά, τίποτα αυτά. Είδαμε κανένα. Στα αεροδρόμια είχαν και με κάτι ΑΚ47, αλλά έχει πάει στον Ολυμπιακό τώρα. Ναι. Με κάτι περίεργα Καλάζνικοφ, δεν ξέρω. Ναι, κάτι όπλα, ναι, προχωρημένα έχουν αυτοί, ναι. Αλλά γενικά, περιμένεις πολλούς ελέγχους και τα λοιπά. Πιο πολύ μας ελέγξαν στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα είναι αλήθεια, επειδή ερχόμασταν Τελ Αβίβ, κάναν τυχαίους ελέγχους, 4-5 δηλαδή, ανοίγαν και τις τσάντες τους, ναι, και τα λοιπά. Ναι. Γιατί είναι ένα ασφαλιστικό πρωτόκολλο. Εδώ μπήκαμε, δείξαμε την καρτούλα. Ξέρω, ενώ περιμέναμε πολλά πράγματα, τελικά δεν είχε τελικά. Πολλά. Έχει βέβαια τρεις ελέγχους στα διαβατήρια. Τώρα δεν ξέρω αν παίρναν τίποτα. Περνάμε μέσα από ανιχνευτές και τέτοια και δεν παίρνουμε χαμπάρι. Ναι, αλλά γενικότερα, εντάξει. Δεν είναι αυτό που περιμένεις, παιδί μου, που ακούς, α, πας στον πόλεμο. Όχι, εντάξει, με τίποτα. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Εντάξει. Θα δούμε τώρα. Okay. Θα δούμε και το απόγευμα το γήπεδο. Το γήπεδο πάντως είναι εντυπωσιακό από έξω. Δεν ξέρω τώρα πώς θα είναι από μέσα κτλ. Λένε ότι είναι ένα ωραίο στάδιο. Θα δούμε. Ωραία. Την ώρα. Ωραία. Θα τα πούμε και το απόγευμα. Χρήστα, θα ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση. Να είσαι καλά.